Ιδού ότι φθάνουμε και λίγες ώρες μας χωρίζουν, αγαπητοί μου αδελφοί, από τη μεγάλη εορτή. Και η Εκκλησία μας προετοίμασε και σήμερα Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, που κατά συγκυρία είναι και η παραμονή της εορτής, μας προετοιμάζει, όπως μας προετοίμασε με όλους τους ύμνους της περίοδου αυτής, με τις ευαγγελικές περικοπές, αλλά κυρίως σήμερα μας υπενθυμίζει αυτό καθεαυτό το γεγονός που θα βιώσουμε. Αλλά ταυτόχρονα και τι σημαίνει Ιησούς Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών, ο Θεός μαζί μας. Αυτό είναι το μυστήριο, αυτό είναι το γεγονός, ότι πλέον εισέρχεται στην ιστορία ο ίδιος ο Θεός. Αυτός που έπλασε τον κόσμο, αυτός που δημιούργησε τα σύμπαντα, αυτός που μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, μετά από την άρνησή μας στην αγάπη Του, όταν οι πρωτόπλαστοι παρασύρθηκαν και πίστεψαν ότι θα μπορέσουν να ζήσουν και να γίνουν οι ίδιοι θεοί χωρίς την αγάπη του πλάστη και δημιουργού, τότε το ανθρώπινο γένος έχασε την κοινωνία με τον Θεό. Έχασε την αγάπη του Θεού και έζησε μία ζωή έξω από τον Παράδεισο, που είναι ακριβώς η αγάπη του Θεού. Και βέβαια όμως, όντας ο Θεός η αγάπη, δεν θα μπορούσε να αφήσει το πλάσμα. Δεν θα μπορούσε παρά να κάνει αυτό που έκανε, και είναι η εορτή αυτή που μας το υπενθυμίζει. Να γίνει ο ίδιος το πλάσμα. Να έρθει ο ίδιος μέσα στην ιστορία μας. Να πάρει ο ίδιος σάρκα και οστά με τον μονογενή του Υιό, για να μας δώσει και πάλι την κοινωνία της αγάπης Του, χωρίς να μας στερήσει όμως τίποτα από τα δώρα που μας έδωσε. Και κατεξοχήν και πρωτίστως το δώρο της ελευθερίας. Αυτό το αυτεξούσιο. Αυτό που οδήγησε ουσιαστικά και τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον Παράδεισο. Αλλά τώρα καλείται να λειτουργήσει ως ένα ναι για να εισέλθουμε και πάλι στον Παράδεισο. Γιατί ακριβώς αυτή την ελευθερία μας την δόρισε και δεν την παίρνει πίσω. Όσο και αν κοστίζει, οι άνθρωποι δύσκολα προσεγγίζουμε αυτό το γεγονός. Πολλοί αναζητούν πού είναι ο Θεός στα τραγικά γεγονότα, πού είναι ο Θεός σε όσα συμβαίνουν, μα αυτά που συμβαίνουν είναι καρπός της δικής μας ελευθερίας και βιωτής. Δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος. Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και εμείς πλέον αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εμείς φέρουμε την ευθύνη και όχι αυτός. Μας προφυλάσσει όταν πρέπει. Μας δείχνει το δρόμο της επιστροφής. Μας δείχνει τι αυτός μπορεί να κάνει, αλλά ποτέ δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί αυτό το δώρο το έδωσε και δεν το παίρνει πίσω. Γιατί η αγάπη προεξοφλεί την ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία όμως είναι το τίμημα, γιατί χάρη σε αυτήν η πίστη μας έχει αξία. Και η πίστη μετριέται αυτές τις μέρες. Μετριέται γιατί προσεγγίζουμε και πρέπει να προσεγγίσουμε το μυστήριο μόνο με πίστη. Μα η πίστη δεν έχει λογική, ναι. Χωρίς να είναι παράλογη, έχει ένα υπόβαθρο. Και αυτό είναι η καρδιά. Είναι αυτό που νιώθει κανείς μέσα του. Είναι αυτό που νιώθουμε πολλές φορές χωρίς να μπορούμε να το εξηγήσουμε. Πολλές φορές συναισθήματα μας κατακλείζουν και λογική δεν υπάρχει. Συναισθήματα μας πλημμυρίζουν και αναζητούμε μα πώς έγινε αυτό και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Είναι ακριβώς η καρδιά μας που λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι αυτή η καρδιακή προσέγγιση, αν θέλετε είναι η αληθινή αγάπη. Αυτό που οι πατέρες ονομάζουν θείο έρωτα. Πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή για να βιώσουμε το μυστήριο. Πρέπει να αφήσουμε την καρδιά μας να αποκτήσει μια απλότητα και ταπεινότητα που μόνο αυτή μπορεί να δεχτεί το μυστήριο. Και τότε ο καθένας, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, θα λειτουργήσει μέσα το μυστήριο. Ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, αυτή η περίφημη προσωπικότητα της σιωπής. Είναι η σιωπή που τον χαρακτηρίζει. Και τι άλλο, η εμπιστοσύνη στα μηνύματα του Θεού. Είναι αυτός που αναλαμβάνει να προστατεύσει.
Είναι αυτός που βιώνει πρώτος έκπληκτος το μυστήριο και προς στιγμήν θέλησε να το αρνηθεί. Όμως υποτάχθηκε και αυτό στο θέλημα του Θεού. Και είναι ο σιωπών και βιώνουν το μυστήριο. Ένα εξαιρετικό πρότυπο ανθρώπου. Πώς μυστικά μπορεί κανείς να βιώσει το μυστήριο. Υπάρχει και η απλότητα των βοσκών. Είναι αυτοί που είχαν όντως ανοιχτή καρδιά. Και όπως επανειλημμένα έχω πει, για δέστε, στους αγγέλους μίλησε ο Θεός, στους βοσκούς με τους αγγέλους. Γιατί, συγγνώμη, γιατί οι βοσκοί ήταν Εβραίοι και ξέραν από αγγέλους. Ήξεραν ποιοι είναι οι άγγελοι και έτσι άκουσαν και ένιωσαν και ακολούθησαν και ήταν οι πρώτοι προσκυνητές στο Θείο Βρέφος, προσκομίζοντας τα δικά τους απλά και απλοϊκά δώρα. Αλλά ίσως να ήταν αυτό η πρώτη τροφή του βρέφους. Στους σοφούς της Ανατολής μίλησε με άλλον τρόπο ο Θεός. Αυτοί ξέραν από αστέρια. Μελετούσαν τον ουρανό, τα άστρα και τους έδειξε τον αστέρα και τους οδήγησε μέχρι τον ήπιο Ιησούς. Ο Θεός μιλάει στον καθέναν με μια γλώσσα που καταλαβαίνει. Σε άλλους μιλάει με χαρά και γεγονότα που πλημμυρίζουν την καρδιά και ευνό μόνος στέκεται κανείς απέναντι στο μυστήριο. Σε κάποιους που έχουν δύναμη μπορεί να τους μιλήσει ακόμα και με τον πόνο. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα ανθρώπων που δέχτηκαν τον πόνο, την απώλεια. Και είναι πολλοί οι συνανθρωποί μας, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Τα τραγικά γεγονότα δημιουργούν σε οικογένειες και σε ανθρώπους βαθύ πόνο, χωρισμού και μάλιστα όταν ο γονιός αποχωρίζεται από τη γη το παιδί του, τότε ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως σε κάθε πόνο, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να ζητήσεις το λόγο, να πεις το γιατί και να απελπιστείς και να φύγεις από την αγάπη του Θεού. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο τον Θεό. Να δεχθείς ένα μήνυμα πόνου μεν, αλλά ταυτόχρονα γεννηθεί το θέλημά σου και να αφιερωθείς και να κάνεις έργο ιερό και άγιο. Χωρίς απελπισία. Και όταν συναντούμε τέτοια παραδείγματα στη ζωή μας, ευγνωμονούμε το Θεό και δεν ξέρουμε εμείς αν θα ήμασταν δυνατοί να το κάνουμε. Να αντέξεις τον πόνο και να γίνεις ευεργέτης. Να πάρεις τον πόνο και να τον κάνεις ευεργεσία και αγάπη στους άλλους. Να δώσεις νόημα στη ζωή σου μετά από τον πόνο, έχοντας αφήσει πίσω ένα παρελθόν που δεν είχε ίσως πολλές φορές και τόσο νόημα. Έτσι επισκέπτεται ο Θεός τους ανθρώπους και μας επισκέπτεται και η Εκκλησία μας καλεί να δεχτούμε την επίσκεψη σε κάθε εορτή όπως αυτή των Χριστουγέννων. Θα ακούσουμε το μήνυμα. Θα αφήσουμε σήμερα και αύριο τον Θεό να μιλήσει στην καρδιά μας. Μη φοβηθούμε. Και εμείς που είμαστε στο ναό και έχουμε πει το πρώτο ναι, και όσοι κάποιοι δεν ήρθαν μέχρι το ναό και ακούν αυτά τα λόγια, και όταν θα μεταδώσετε κι εσείς αυτή την εμπειρία, καλέστε όλους, γιατί όλους μας καλεί να ανοίξουμε την καρδιά μας να γίνει φάτνη, για να γεννηθεί ο Θεός μέσα μας, μα υπάρχει μέσα μας, αλλά θα γίνει ζωντανός, θα γίνει πράξη ζωής, θα γίνει αγάπη και προσφορά, θα γίνει λόγος καλός, θα γίνει θυσία για τον άλλον. Θα μνημονεύσω τους αείμνους, τους γονείς μου. Γιατί είναι ίσως ένα μνημόσυνο που το οφείλω. Η μεν μητέρα, όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, φρόντιζε πάντοτε αυτή την ημέρα να έχω κάτι καινούριο να φορέσω. Γιατί τότε η εποχή το να φορέσεις κάτι καινούριο στα ρούχα σου ήταν ακριβό. Τα παπούτσια ακόμη πιο ακριβά. Αλλά ήθελε κάθε φορά να έχω κάτι καινούριο για να ξεχωρίσει η γιορτή μέσα μου και να νιώσω ότι ήρθε ο Χριστός και μου έφερε και δώρο. Και το θυμάμαι μέχρι και σήμερα. Πώς ένας γονιός μπορεί να θεραπεύσει και να διδάξει ένα παιδί τι σημαίνει μεγάλη γιορτή. Όχι με δώρα πλούσια και μεγάλα, αλλά με αυτό που θα πάει στην εκκλησία. Γιατί εκεί πήγαινα με τα καινούρια που φορούσα. Και ο αείμνηστος ιερέας πατέρας μου με έμαθε να γιορτάζω τα Χριστούγεννα με τους άλλους. Μας πήγαινε από σπίτι σε σπίτι εκείνη την ημέρα. Φτάναμε κατάκοποι στο δικό μας, γιατί είχαμε επισκεφτεί τα σπίτια αυτών που δεν είχαν άλλους να τους επισκεφθούν.
που έπρεπε να πάρουν τα δώρα που δεν πήραν από κανέναν άλλον, και αυτό το ήξερε μόνο ο παπάς της ενορίας. Και μαζί με τα παιδιά του, τα σαρκικά και τα άλλα παιδιά της ενορίας, γιατί ήμασταν πλέον μια πολυμελής οικογένεια, χωρίς να είμαστε φυσικά αδέλφια, πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και δεν λησμονούμε ποτέ αυτά τα Χριστούγεννα. Ήταν τα Χριστούγεννα της αγάπης. Μακάρι οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες να μάθετε τα παιδιά σας τι σημαίνει αγάπη αυτή την ημέρα. Τι σημαίνει Χριστός που γεννιέται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτή η γιορτή. Μην μείνουμε μόνο στη βιτρίνα της γιορτής. Ας αφήσουμε την καρδιά μας για να μιλήσει και προπαντός να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας. Αμήν.